Αποφάσισα και το ανακοίνωσα σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ ότι επιθυμώ να αναλάβω την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, θέλω να δηλώσω ότι διεμήφθη ένα καλά σκηνοθετημένο επικοινωνιακό σοου εκ μέρους του Δημάρχου Χανίων. Η διαφωνία του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σιμανδυράκη στους χειρισμούς της Προέδρου της ΔΕΙΑΧ σε θέμα που αφορά στον ορισμό ορκωτού λογιστή και οι ευθύνες που σύμφωνα με την Χρυσούλα Χατζηδάκη της επέρριψε ο Δήμαρχος για κακό κλίμα στην επιχείρηση ήταν η αρχή μιας κόντρας που κατέληξε στη διαγραφή της από τη Δημοτική Ομάδα. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Παναγιώτη Σιμανδυράκη ζήτησε από την Χρυσούλα Χατζηδάκη να παραιτηθεί από την Προεδρία της ΔΕΙΑΧ. Ελπίζω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν καθαρά με πολιτικές επιλογές και πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες δεν συναρτώνται, και θέλω να το τονίσω, θέματα τα οποία είδαν το φως της επικαιρότητας, να γίνονται σεβαστές, διατηρώντας μια ηθική στην πολιτική του Δήμου Χανίων, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Εκτός διαδικασίας, μου κατέθεσε μια αίτηση παραίτησης. Το περιεχόμενό της σας το ανέφερε. Η απάντηση η δική μου ήταν ότι θα τον παρακαλούσα η αίτηση που θα μου υποβάλει, αν το κρίνει σκόπιμο βεβαίως, να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Αρνήθηκα να παραιτηθώ και δεσμεύτηκα στους συναδέλφους ότι θα απαντήσω εγγράφως και αρμοδίως. Η κυρία Χατζηδάκη κατήγγειλε ότι δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία, με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης, χάρη προσωπικών πολιτικών σκοπιμοτήτων του ίδιου του Δημάρχου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από όλο αυτό, συντεταγμένα, δημοτικοί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραιτηθούν ή να μη συμμετέχουν, αν καλά το κατάλαβα, στις συνεδριάσεις της ΔΕΙΑΧ. Αυτό είναι ένα μέλημα το οποίο θα το διευθετήσει ο έχων την ευθύνη. Λίγες ώρες αργότερα, η Δημοτική Παράταξη για τα Χανιά του Παναγιώτη Σιμανδυράκη ανακοίνωσε την διαγραφή της Χρυσούλας Χατζηδάκη, η οποία, υπενθυμίζεται, ανήκε στην παράταξη του Ευτύχη Δαμιανάκη, που είχε συγχωνευτεί με αυτή του Δημάρχου. Οι λόγοι της διαγραφής της από τη Δημοτική Ομάδα αφορούν στην αντιδεοντολογική στάση της κυρίας Χατζηδάκη Μιχαηλάκη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη διαφοροποίησή της από τις αποφάσεις της παράταξης και την άρνησή της να υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Χανίων, όπως τη ζητήθηκε από τον Δήμαρχο Χανίων με γραπτή επιστολή του προς την ίδια. Σήμερα η Χρυσούλα Χατζηδάκη έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή που, όπως τονίζει, έφερε τη διαγραφή της, αφήνοντας εχμές κατά του Παναγιώτη Σιμανδυράκη για συνοπτικές και αντιδημοκρατικές διαδικασίες.